Pod Soul Stories. Ένα podcast για τα ενεργειακά, τα καρμικά, τα εξοπλανητικά και ό,τι άλλο μπορεί να μην βλέπουμε, αλλά υπάρχει. Ε, γεια σου, Κόσμη. Και γεια σου, Εξώ, είναι τα Soul cool Stories <laughs> <laughs> Με Άλεξ Και Κάλλη Και σήμερα είμαστε εδώ Ναι Σε συνέχεια του προηγούμενου Ωραία Διότι θέλω να σου θυμίσω Τι Φτιάχνω λίγο την καμερούλα για να είμαστε, να γράφουμε λίγο και για τα Reels Reels Τα The Reels Τα Reels μας Τα Reels ε, ε, με άλλα λόγια, α πούμε, τρέιλερ που ξέρω εγώ στη δική μου τη γενιά ή κάτι. Μικρά βιντεάκια στο Instagram. Ωραία. ωραία. Πλέον όλα τα βίντεο στο Instagram είναι reels Δεν γνωρίζω. Ναι. Όλο καινούρια μου λε. Και είναι μια καινούρια συνθήκη του Instagram. Λοιπόν, λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε. Ναι. Πάμε με τα reels μα okay. εμεί. Λοιπόν. Και σήμερα. Ωραία. Εδώ καλή και άλεξ. Σήμερα συζητάμε συνέχεια. Για... Από εκεί που το είχαμε πιάσει την περασμένη φορά, Ωραία. τι είναι αυτό το οποίο κάνει έναν άνθρωπο ναι. να έχει χάσει τόση ενέργεια, Ωραία. που μπορεί να είναι infested με παράστα, mm -hmm. σε τέτοιο βαθμό, που να μπορεί να εισέλθει οτιδήποτε κακό, κακό αρνητικό προς αυτόν. Ωραία. Πάμε όμως σήμερα να το δούμε με τη βαθιά θεωρία των σαμάνων. Σαμάνικα. Ωραία. Ε, ναι. Ε, Να πω π, ή λίγο, τι. Γιατί, πες λίγο πάλι γιατί δεν το έχουμε αναλύσει τρομερά τα σαμάνικα. Mm, έχουμε πει αλλά έχουμε όχι. πει, ναι, γιατί ναι. έχει πάρα πολλά. Οπότε δίνουμε λίγο τυράκια κάθε φορά. Ναι. Να επαναλάβουμε ότι είναι η βάση της ενέργειας. Ότι έχουμε πολύ βασική θεωρία από τους σαμάνους. Η βάση βιωματική στο και η πρακτική. Ναι. Ε, από αρχαιοτάτων χρόνων, okay. έχουμε πει και τις προάλλες ότι είχαμε και στην Ελλάδα, ναι, το ετούμε αυτό. τώρα παρακαλώ, ναι, ναι. ένα ειδικό σαμάνικο αρχαίο ελληνικό προϊστορικό Ελλάδα σαμανισμός. Οκ, okay, σημειώνω. Σημείωσε παρακαλώ. Ναι. Δεν μπορώ, έχω θέμα με αυτό. Αλλά έχουμε εδώ τη σύγχρονη ελληνίδα σαμάνα. Έχουμε σύγχρονη ελληνίδα σαμάνα. <laughs> όπου... Καλά. Αυτό να ξέρεις γενικά απαγορεύεται, έτσι. Ποιο. Δηλαδή το ότι βγαίνει η κάθε μία και ο καθής ναι. και λέει εγώ σαμάνος ναι. Κακο... δεν παίζει. Okay. Δηλαδή ένας αυθεντικός σαμάνος ναι. ο οποίος είναι από πάπου προς πάπου ή από γιαγιά προ γιαγιά και γονή προ Γιατί συνήθω πάει έτσι κληρονομικά. Δεν μου αρέσει αυτή η οικογενειοκρατία στο σαμανισμό. Ε, να σου αρέσει, γιατί <σομίζει> στη συγκεκριμένη περίπτωση κάπω κολλάει. Γιατί πρέπει η γιαγιά να σου όχι απλά έχει την έφεση, το ταλέντο, την ιδιοσυγκρασία. Ναι. Αλλά πρέπει να σου μάθει ολόκληρη επιστήμη. Okay. Α, έχει πολύ μάθημα. Πάρα μα πάρα πολύ. Έχει όλα τα βότανα. Α, εσύ όμως έχεις κάνει σαμάνικα μαθήματα Εγώ έχω κάνει σαμάνικα μαθήματα ναι. Δεν ε, ε, πρόκειται να τολμήσω Πότε να πω ότι είμαι σαμάνα όμως Είναι άλλο εγώ, έχω κάνει σαμάνικα μαθήματα okay. Και άλλο είμαι σαμάνα okay. Σαμάνι αποκαλούν τον εαυτό τους mm -hmm. Αυτοί οι οποίοι έχουν φάει τη ζωή τους ολόκληρη Στο σαμανισμό Είναι και λίγο soul mission η φάση Ναι και, και ως πολύ. Okay. Όμως, και αυτό που ήταν πολύ ωραίο το σεμινάριο, by the way. Και αυτό ήταν χαμός. το σεμινάριο. Ήταν το top. Ναι, Α, από τα καλύτερά μας και από τα καλύτερα τους που είναι το βασικό. Ναι. Και νομίζω γενικά και στην πορεία σου ήτανε ναι, ναι. κάπως εντυπωσιακό. Ναι, ε, Highlight. Διότι γιατί θεωρώ, όπως ναι. και το ζήσαμε, είχε πολύ ενέργεια και το θέμα... Και ο κόσμος που ήρθε και ενδιαφέρθηκε και το πώς δουλεύτηκε. Ρε ήταν συγκλονιστικό. Ναι, ναι. Όλοι κλαίγανε. Κλαίγανε. Όλοι. Και εμείς και το εμείς πούμε γι αυτό. Ναι. Και είχαμε φύγει <laughs> και δεν ξέραμε που βρισκόμαστε και που πατάμε ναι. λίγο. Έγινε το μπούμπα διαστημόπλαιο. Ναι. Μπούμπα διαστημόπλαιο. Μπούμπα διαστημόπλαιο. mothership. <laughs> λοιπόν. ε, Σαμάνικο. Σαμάνικο. Και μέσα στα πλαίσια του σαμάνικου Λοιπόν ναι. Πάμε στο επίπεδο της θεωρίας Το οποίο οι σαμάνοι mm -hmm. Ανά τον κόσμο Γιατί οι σαμάνοι δεν υπάρχουν μόνο Αυτή τη Ινδιάνη της Αμερικής okay. Υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη έτσι mm -hmm. Και κυρίως υπήρχανε okay. ε, Έχει εμ... κάνει κάμπακ όμως τώρα Τρελό κάμπακ Ο σαμανισμός mm. Και με λόγο Και με λόγο Ναι Δηλαδή, έχει, γιατί έχει πολύ μεγάλη ουσία. Και Ασιατικό Αμανισμό και Ρωσία και όλα. Όλο. Όλο. Απλά εμεί στη μόδα ακούμε κυρίω τα του Ινδιάνικου τη Αμερική. Επίση, είχα ακούσει σε ένα από τα βίντεο ναι. ότι πλέον η ενέργεια τη γη που το έχουμε ξαναπεί, που έχει μορφή φιδιού. Ναι. Και όπου βρίσκεται το κεφάλι του φιδιού, είναι το κέντρο τη ε, πνευματικής πνευματική, α πούμε, α, ναι. Ναι, ναι. έχει μετακινηθεί με βοήθεια σαμάνων τα τελευταία χρόνια. Από, και από το Θιβέτ, εννοείς, ναι, 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 Έφυγε από το Θιβέτ ναι. και πάει στη Νότια Αμερική κάπου. Έχει ήδη κάτσει κάπου στη Γουατεμάλα, υποτίθεται. Α, το, το ξέρει. Ναι. Okay. Και τώρα περιμένουν. Ναι. Αυτά δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Πάντω περιμένουν. Γενικέ προφορίε, ναι, ναι. ε, Ας πούμε, αν στο σαμανισμό υπάρχει Χριστός, ναι. ο καινούριο δικός τους Χριστός θα είναι κοριτσάκι από τη Γουατεμάλα, θηλυκή μου ενέργεια. Α, ναι. Okay. Ε, βέβαια. Ώρα μας. Ώρα μας. Ε, ώρα μας πια. Τι θα γίνει. Άρα, mm -hmm. λοιπόν, πάμε πίσω. Πάμε πίσω. Να πούμε τώρα. Τι είναι ένα κομμάτι του σαμανισμού mm -hmm. είναι για να πάω να στο δέσω με αυτά που λέγαμε την προηγούμενη φορά Ναι. είναι το λεγόμενο soul loss απόλυα ψυχής okay. θεωρούν λοιπόν αυτοί ναι. ο καθένα το λέει με το δικό του τον τρόπο δεν έχει σημασία ότι ένα τραυματικό γεγονός που μπορεί να μου συμβεί στη ζωή μου mm -hmm. κάνει ένα κομμάτι της ενέργειάς μου να αποσπαστεί Okay. είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που στην ψυχιατρική, στην ψυχοθεραπεία θα ονομάζαμε σχίσμα. σχίσμα. ναι. Έτσι. Αυτοί όμως πιστεύουν ότι αυτή η απόσπαση γίνεται σε ενεργειακό επίπεδο πιο συχνά από ένα σχίσμα προσωπικότητας που μπορεί να βρούμε σε έναν ψυχοσυκό άνθρωπο. Εντάξει, μικρά σχίσματα έχουμε όλοι μας. Μέσα Μπράβο. Α, ναι. Ωραία. Και άρα. Γιατί και την ψυχοθεραπεία κάπω αυτά δουλεύει για να τα ενώσει. Κάπω αυτά δουλεύει. Απλά δεν... το σχίσμα τώρα είναι λίγο βαρύ, βαρύ. Δουκοί, για αυτό που λέμε. Okay. ναι. Είναι βαρύ. Αλλά τέλο πάντων είναι μια απώλεια ενέργεια. Okay. Το ενεργειακό σου πεδίο είναι σαν να λέμε αρχίζει και αποκτά τρ... τρούπε. Mm. Όχι πολύ ευχάριστο. Καθόλου. Διότι εκεί που υπάρχει κενό. Ναι. Μπορεί εύκολα να γεμίσει. Με κάτι που δεν θε. Που δεν είναι δικό σου. Ναι. Και άρα το οτιδήποτε δεν είναι δικό σου οι Σαμάνοι δεν το ορίζουν καλό ή κακό. Σου λέει δεν είναι δικό σου, δεν ανήκει το δικό σου το πεδίο, στη δική σου την ενέργεια. Δεν σου κάνει. Αυτό μπορεί να είναι και τύπου πράγματα που παίρνει από του γονεί σου και κατσικώνονται στην ενέργειά σου. ή ε, είναι μόνο. Ε, και αυτό, αλλά εδώ το πάμε περισσότερο ναι. γιατί. Α, αυτά που σου κατσικώνονται από τους γονείς σου mm -hmm. ε, ε, είναι και κληρονομικά, δηλαδή τα φέρνει, είναι και ε, ε, συμβολαιάκια που έχει κάνει και τέτοια. Okay. Εμεί τώρα λέμε τη, την πιο συχνή περίπτωση mm -hmm. όπου από κακοποίηση, mm -hmm. από ακραίο στρε, από, από, από πράγματα. <Σαχώνομαι καλή> αγχώνεσαι, αλλά αυτά κι αν είναι καθημερινά πλέον, έτσι. Αυτό είναι υπέροχο, τα βιώνουμε όλοι. Γιατί τα βιώνουμε όλοι. Αρχίζω και έχω απώλεια ενέργειας. Χάνω ενέργεια. Ναι. Και από εκεί χάνω... Αυτό έχω και με αποδυναμώνει. Ναι. Όπως τον οργανισμό μου. Πέφτει το νοσοποιητικό, έρχεται το μικρόβιο. Μ. Άρα, πέφτει η δύναμη του εθερικού μου, Πέφτει η δύναμη στα διάφορα μου σώματα, τα ενεργειακά, έρχονται και προσκολώνται ενεργειακά διάφορα. Όπως τα παράσιτα που είχαμε πει πέρυσι. Δεν ναι. είχαμε κάνει parasite story, Δεν κάνει κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι, 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 ναι. Αυτό. Αυτό μπορεί να είναι. Πρόσεξε τώρα τι μου συμβαίνει εμένα. σου πω τώρα ακριβώ τι μου συμβαίνει. Στο αριστερό μου αυτή ναι. γίνεται ένα κουδούνισμα, αυτή τη στιγμή, το οποίο κάτι τέτοιο, με βλέπεις τώρα σε τι κατάσταση μπορεί να είναι από η αρχή ενός, ένα δείγμα ενός τέτοιου πράγματος μέχρι ένα μήνυμα. Υπάρχουν δηλαδή τρόποι να τα διαγνώσεις. Εγώ τώρα μου βγει στο βλέμμα μου Ναι, κατάλαβε τώρα ναι, Μην μπαίνει, μη μπαίνεις Θα το βγάλω κι εγώ Ουραία. από εδώ που είμαι Γιατί και καλό και κακό δεν γίνεται να επηρεαστώ αυτή τη στιγμή <χω> ε, Θα τα μάθουμε αυτά στο σεμινάριο Στο Power Animal Power Animal Πρέπει να μάθουμε και αυτά Γιατί τι Power Animal Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα το ενεργοποιήσουμε Και γιατί πρέπει να το ενεργοποιήσουμε Οκ okay. Ωραία, άρα 22 Οκτωβρίου θα γίνει αυτό. 22 στο Οκτωβρίου μπούμπα. Σάββατο είναι, να ξέρετε. Σάββατο πάντα. Είπαμε Σάββατα εμεί. Ωραία. Ε... Για λεπτομέρειε θα βλέπουν αυτά που ανεβάζουμε. Ωραία. Θα γράφουμε και κειμενάκια, γιατί δεν θα προκάμουμε να τα πούμε όλα. <coughs> ναι. Ναι, πνίγηκα από την, την υπερπληροφόρηση. Την εσύ πάλι, ναι, από την ναι. υπερπληροφόρηση. Ε, οπότε στο Power Animal μπαίνει και αυ... σαν μια μορφή προστασία από. Τέτοια διαρροές και... Στο Power Animal, mm. για να πάμε να δουλέψουμε το ζώο Ναι ναι. Mm. χρειάζεται να κάνουμε, ας πούμε, πρώτα μία πολύ βασική διάγνωση. Okay. Αλλιώ αν είμαι στη δύναμή μου, ας πούμε, γιατί να το χρειαστώ. Mm. Καλά, ποτέ δεν είσαι παντελώ στη δύναμή σου. Κανείς και εσύ... ποτέ, ξέχνα το. Κι εγώ, φυσικά κι εγώ. Mm. Ό, όλοι μας. Ε, Αλλά αν έχει παρακολουθήσει κάποιο τα προηγούμενα σεμινάρια που ξέρει διάγνωση. Ναι, ακριβώς Ακριβώ. Θα έρθει τώρα και θα του είναι πιο εύκολο. Αλλά μπορεί και κάποιο που δεν τα έχει παρακολουθήσει. Θα του είναι πιο εύκολο. Ναι. Ε, αλλά και αυτό που τα έχει παρακολουθήσει. Ναι. Δεν έχουμε δώσει τέτοια λεπτομέρεια. Το okay. Φέτος λέω να μπούμε λίγο πιο βαθιά. Ωραία. Γιατί είναι και ορισμένοι που είναι ήδη γνώστες ενέργειας. Που έρχονται, ναι βέβαια. Έρχονται και μ, θέλουν παίρνουν ναι. Ναι, ναι, ναι. οπότε πάμε ένα τσικ πιο βαθιά mm -hmm. και, και λέμε τώρα ας πούμε αυτό που μου συνέβη μόλις τώρα εμένα με το αριστερό μου αυτή που κάτι άρχισε Καμπανάτι. να κουδουνίζει ναι. ε, ε, αν λοιπόν ε, δούμε και ξέρουμε επιτόπου ότι ούψ να αρχίζω και χάνω mm -hmm. και πολύ πιο εύκολα το μαζεύω και αν έχω και και πρόσβαση στα εργαλεία της δυναμισμού, μου. Ε, να πω εδώ, άλλο προστασία, άλλο ναι. δύναμη. Α, Ναι, γιατί δεν το έχουμε κάνει αυτό το διαχωρισμό. Τώρα στον κάνω. Οκ. Okay. Για μίλα μα. Είναι άλλο τι με προστατεύει. Ναι. Έτσι. Οκ. Okay. Και άλλο τι χρησιμοποιώ επί αυτού και σαν εργαλείο δύναμη στη συγκεκριμένη περίπτωση... power, animal, ζώο δύναμης... Okay. από τα πιο δυνατά είναι αυτά. Διότι... αυτό είναι... αυτό που θα χρησιμοποιήσω... όταν ας πούμε είμαι σε μία κατάσταση... όπου έχω την προστασία... και τώρα θέλω να βγω εκεί έξω... και να διεκδικήσω. Πάμε next level παιδιά. Δηλαδή κάπως τα λύνουμε τα προβλήματα δεν έχουμε να πιάσουμε και τον τάβρο από τα κέρατα στη ζωή. Δεν έχουμε και μία αποστολή να κάνουμε και ένα μίσιον. Ε, ναι. Ε, τώρα άνοιξε το μάτι σου. Τώρα άνοιξε το μάτι που είπαμε μίσιον. Ναι, τώρα που είπαμε μίσιον, συντονίστηκε. Ναι. Γιατί πριν τσέχανα. Ναι, ναι, έφευγα. Λίγο τι χάσει. να κάνω. Εγώ όμω πρόσεξε με τώρα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα τι έγινε. Ναι, εξήγησε. Με το που άρχισε το αυτή το δικό μου να κουδουνίζει ναι, και άρχισα ναι. να χάνομαι λίγο εγώ Ωραία. χωρίς να ξέρω καλό κακό οτιδήποτε πάντως χάθηκα επειδή είναι ήδη δουλεμένο το ζωάκι είπα όψ έλασε σε παρακαλώ τώρα γιατί κάνω δουλειά κουκλίτσα μου Ναι Με έφερε Εγώ δεν το Τσακ έχω πα... ακόμη το ζώο Αυτό δεν το έχεις όχι Το κάνουμε όμως Το κάνουμε Ναι Με γιατί και εμά δουλεύουμε παράλληλα Ναι καλή ε, Ναι βέβαια συνέχεια Yeah. Πάμε λοιπόν πίσω και λέμε τώρα Τι είναι αυτό το οποίο εμένα Με αποδυναμώνει Και έρχεται Από το ας πούμε Δαιμονάκι mm. Μέχρι το φαντασματάκι Μέχρι το απλό το σκουπίδι Οκ okay. Όλη αυτή η γάμα Είναι ενέργεια η οποία δεν μου ανήκει Η οποία έρχεται και βουλώνει αυτές τις τρύπες που έχω Αγιά σου Οκ okay. Αυτές λοιπόν οι τρύπε κατά το soul loss των Σαμάνων, ας πούμε οι Σαμάνοι οι Ινδιάνοι στην Αμερική, λένε ότι η, η ψυχή μας mm -hmm. έχει ας πούμε 7 ή 9 κομμάτια. Α, ναι. Ή έχουμε 7-9 ψυχές, πως λέμε για τις γάτες. Ναι, ναι. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Σε ένα τραυματικό γεγονός χάνω τη μία Okay. ήδη αυτό με αποδυναμώνει σε σημείο που αν μετά πάθω ένα λίγο λιγότερο τραυματικό mm -hmm. επειδή δεν έχω τη δύναμη την πρόσβαση σε όλη μου τη δύναμη όπως πριν το δεύτερο που θα έρθει θα με βρει πιο ευάλωτη mm. και έτσι θα γίνει γρηγορότερα η δεύτερη τρούπα ή θα μεγαλώσει η προηγούμενη μη σκεφτώ τη ζωή μου. Όχι, κανένα μα. <laughs> Λένε μισό λεπτό. Ναι. Εγώ, για παράδειγμα, <laughs> θα σου δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Ναι. Η δικιά μου, η δασκάλα στα Σαμάνικα, ναι. ε, κάποια στιγμή μου είπε, Ωραίο το έχουμε το ντράμινγκ και το μπαίνουμε σε τραντ και τέτοια, αλλά ένα λεπτό. Διότι εδώ πρέπει να ασχοληθούμε στο να φέρουμε τουλάχιστον τα μισά σου κομμάτια πίσω γιατί έχει γίνει το σύστριγγλο. Α. Ah. Ναι, και φαντάσου ότι εγώ είμαι ας πούμε μία σχετικά απλή περίπτωση. Δηλαδή πού να μιλήσουμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν, σου λέω τώρα, παραδείγματα. Έχω χάσει τη μάνα μου όταν είμαι δύο χρονών. Έχω, είμαι σε αυτοκινητιστικό, Κάνω κινήσει τώρα, δεν με βλέπει ναι, ο ναι, κόσμο. Δεν σαν... σε βλέπει ναι. ο κόσμο, αλλά καταλαβαίνει. Με δέρνει ο πατέρα μου. Με βιάζει. Ο... Δηλαδή, όλα αυτά δεν είναι απλά. Όλα αυτά εξ ορισμού σημαίνουν Αν σου μίλαγα mm -hmm. με. σαν, σαν... σαμάνο. Ινδιάνος ναι, Έτσι. Ναι, ναι. Αν τώρα σου μιλήσω ψυχοθεραπευτικά, με την άλλη μου ιδιότητα, θα σου πω ότι. Το ίδιο πράγμα ισχύει και απλά είναι άλλη ορολογία. Mm. Αυτά είναι τα κουμπιά τη Αλέξενας. Αυτά. <laughs> τι είπε πάλι να ξέρει <laughs> Αυτά είναι τα κουμπιά τη Αλέξενας. <laughs> Άλεξ μου. Έτσι. <laughs> Άρα η ψυχοθεραπεία ναι. με ένα τρόπο τι κάνει. Κάνει το soul retrieval. Τι μου λες. Ναι. Τι μου λέτε. Διαπιστωμένο αυτό τώρα που σου λέω έτσι. Διαπιστωμένο. Πάνω μου. Γύρνα πίσω άπονε και έρχεται. Γύρνα Γυ... <laughs> πίσω απόνι <laughs> και έρχεται. Οκ. Okay. Δι... Πώς δηλαδή. Στη σαμάνικη τεχνική πηγαίνει ο ίδιος ο σαμάνος. Ναι. Σε ένα σημείο στο χωροχρόνο. Μπαίνει ναι. σε, στο τρανς του. Ναι. Ανεβαίνει στο δικό του. Έχει παρεάκι τα δικά του τα ζωάκια. Ναι. Και τα πνεύματα okay. τα οποία συνεργάζεται. Ναι, ναι. Και μπαίνει στο χωροχρόνο στη διάσταση όπου έχει μείνει. Πρόσεξε με τώρα. Τι, τι ξέρω εσύ. Να σου πω. Ανάπνευσε λίγο. <laughs> Σκέφτομαι διάφορα. Σκέφτηκα εφήσ... το φίλο μα που είχε κάνει το σαμάνικο και ήταν στο πλέγμα και βοηθούσε όλου του υπόλοιπου. Ε, ναι. Υπόλοιπους. Το κατάλαβα. Ε, Δεν. Δεν θέλω να αναφερθώ. <χ> Άστο. Άστο. <χ> και λοιπόν, ναι. πάει ο Σαμάνο ναι. και βρίσκει το χωροχρόνο εκείνον, στη διάσταση εκείνη, όπου εσύ έχει αφήσει πίσω το κομματάκι. Σου. Το κομματάκι. Ναι. αυτός πάει το βρίσκει γιατί πρέπει να το ψάξει, ταξιδεύει, 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 συνήθως σε κατάσταση τρανς και στο φέρνει πίσω και στο κουμπώνει. Ε, εντελώς παζλ. Σαν εικόνα σκέψτο το είναι ακριβώς αυτό. Okay. Στη ψυχοθεραπεία, mm -hmm. τι κάνεις, δεν πάω εγώ σαν ψυχοθεραπεύτρια να το κάνω για σένα, όμως σε καθοδικό, σε καθοδηγό στο να το κάνεις εσύ. Παραδειγματάκι mm -hmm. δίνουμε τώρα. Ναι. Ε, σου έχει αφήσει ένα τραυματικό γεγονός Μία συγκεκριμένη κατάσταση Η σχέση σου με τον πατέρα σου mm -hmm. Έτσι Το οποίο Στα τέσσερα σου χρόνια Έγινε πεποίθηση Τσιμέντωσε, Τσιμέντωσε. Μπήκε στο σκληρό mm -hmm. Ο καθένας Με τη δική του τεχνική της ψυχοθεραπείας Σε πάει πίσω εκεί mm -hmm και στο ξετσιμεντώνει. Αν αυτό ξετσιμεντώσει... Ψυχοκομπρεσέν. Τι είπε παιδιά πάλι. Πώς με έκαψε πάλι. Ψυχοκομπρεσέ. Αυτό το σημειώνεις εσύ Μαρία. Να πω η Μαρία. Βιβλίο. Εκυκλοπαίδεια. Βάλ το ψυχοκομπρεσέρ Μαριγούλα σε παρακαλώ πάρα πολύ <laughs> Στην εγκυκλοπαίδεια του κουλαμέντου <laughs> Λοιπόν αφ... <laughs> δεν, <laughs> σε μπορώ, <laughs> δεν σε μπορώ Δεν σε <laughs> Το λοιπόν χρησιμοποιώ πλέον επίσημα <laughs> Το ψυχοκομπρεσέρ Λοιπόν αυτό που γίνεται Ωραία. Το σπάει το τσιμεντάκι Το οποίο δεν το θέλουμε με τίποτα και άρα μετά έχεις εσύ καλύτερη πρόσβαση στο να έρθει σιγά σιγά αυτό. Απελευθερώνει το κομμάτι τη εγκλωβισμένη ψυχούλα. Έτσι. Γιατί είναι λίγο, πολύ σωστή παρατήρηση, έχει λίγο ενεργειακά άμα το δει την αίσθηση μια εγκλωβισμένη ψυχή. Mm. Δεν είναι όμω άλλη ψυχή. Είναι απλά Ως, δικό είναι κομμάτι. Κομμάτι σου κομμάτι. Το mm. οποίο όμω επειδή έχει παγώσει σε έναν άλλο χωροχρόνο. Ε, είναι ένας απεγκλωβισμός εθερικού τύπου okay. με μια έννοια χαμό το σημερινό καστάκι ε, καλό. πολύ καλό με βλέπεις τι συνδέσεις που έχω κάνει συγκλώ ναι. Α, γιατί πραγματικότητα όμως έτσι ναι, ναι. λοιπόν άρα το soul loss <coughs> είναι το κομμάτι που χάνω το soul retrieval <coughs> είναι ότι χρειάζεται να έρθει πίσω το δικό μου όχι άλλο. Ναι. Και καλό άλλο να είναι. Δεν το θέλω. Εγώ θέλω να έχω πρόσβαση στη δική μου αυθεντική όλη μου ενέργεια. Να είμαι πλήρη. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω, γιατί κάθε φορά που κάνω μια συγκέντρωση μια, ένα σεμινάριο, λέμε Όλη μου η ενέργεια τώρα εδώ. Α, ναι. Αλλά προφανώ σε αυτά τα κομματάκια δεν έχει πρόσβαση γιατί είναι εγκλωβισμένα κάπου. Άρα αυτά δεν ναι. μπορεί να τα επιστρέψει με τη διαταγή. Όχι. Σε καμί... Μόνο. Να... Αν ήταν έτσι απλό, ευχαριστώ πολύ. Θα είχαμε λυμένει όλο το θέμα μας, παιδί μου. Δηλαδή, τα κομμάτια τα οποία έχεις χάσει σε τύπου απώλεια ψυχής, τύπου τραύμα... Στο τσιμέντομα. Στο τσιμέντομα. Δεν είναι ότι επειδή θα πω εγώ όλη μου η ενέργεια τώρα εδώ, θα γυρίσουν και αυτά πίσω. Είναι τσιμεντομένα αυτά. Okay. Χρειάζεται να γίνει πράγμα. Όχι, το διαχωρίζω γιατί ε, μπορεί κάποιο να πει κάτι Εξαιρετικά κάνει. Γιατί δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Okay. Δηλαδή, ναι, δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι αδύνατο. Δεν είναι, όχι, είναι δυνατότατο διότι αλλιώ δεν θα υπήρχαν σαμάνι να θεραπεύουν και δεν θα υπήρχαν ψυχοθεραπευτέ. Δεν θα υπήρχε λόγο να υπάρχουμε. Όμω δεν είναι ότι κάνω ένα τσικ mm -hmm ακόμα και ενεργειακή θεραπεία και μπορώ να σου φέρω πίσω το χτισμένο. Να, να πω εδώ και έναν άλλο λόγο γιατί. Ναι, για πες. Διότι εσύ, mm. εγώ για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσω τον εαυτό μου. Έχω αφήσει ένα κομμάτι μου πίσω 50 χρόνια. Ναι. Μου δημιουργήθηκε κάτι στα 5, 55 σήμερα εγώ. Έχω, λοιπόν, το έχω αφήσει εγώ εκεί ε, τσιμεντομένο ναι. και ακόμα χωρίς ψυχοκομπρεσέρ 50 χρόνια εγώ έντο μεταξύ αυτά τα 50 χρόνια για να επιβιώσω ε, και χωρίς αυτό το κομμάτι έχω αναπτύξει έναν μηχανισμό ψυχοσωματικό και ενεργειακό σωστά έτσι για να επιβιώσω τύπου για να μου έχει κοπεί το αριστερό μου το χέρι Άρα έχω ενδυναμώσει το δεξί. Οκ. Okay. Για να μπορέσει το σύστημα να αποδεχθεί ότι τώρα παιδιά έχουμε πάρει ψυχοκομπρεσέρ, ανοίγουμε την κατάσταση και έχουμε να σας φέρουμε αυτή την πληροφορία. Mm -hmm. Η πληροφορία αυτή στην αρχή εμένα mm -hmm. μπορεί να μην <coughs> με αρέσει. Α, δεν δηλαδή, σημαίνει ότι το κα, το καλοδέχομαι πάσα στιγμή. Όχι δηλαδή, έτσι. Που, χαμένε <coughs> μου αδελφέ. Ε, που σε βλέπω. ναι, ε, όχι. Α, πόσα πράγματα πια. Ναι, εξού και επιστήμες. Γι' αυτό λέω, ποιος τολμάει να πει ότι είναι σαμάνος. Είναι σαν να σου λέω εγώ ότι είμαι ψυχίατρος. Τα έχω τα διπλώματα. Δεν έχω δίπλωμα ψυχ... ψυχιατρικής. Ο άλλος μπορεί να μην έχει δίπλωμα γιατί και δεν είναι αποκτιέται Εκλειτ... σε ναι. δίπλωμα σε... δεν εκδίδουν χαρτί Ναι, δεν έχει το δίπλωμα στο χαρτάκι ναι, ναι. του πανεπιστημίου έχει όμως κάνει τα αντίστοιχα μην μπούμε και κάποια παραπάνω χρόνια σε βιωματικό δίπλα από το πρωί μέχρι το βράδυ hardcore πολύ πιο hardcore από το ψυχίατρο oh. ο Σαμάνος δηλαδή στους περισσότερους χρειάζεται να πάει να φύγει να μείνει μόνο στο λομόναχο, χωρί τρόπου επιβίωση, σε μια καλύβα με στη ζούγκλα που θα έρθει το φίδι, το η αρκούδα, το λιοντάρ... και να τον φάνε. Δηλαδή έχει και κάμελ τρόφι επιβίωση αυτός... Okay. Κυριολεκτική. Εκτό από τις γνώσει που έχει να αποκτήσει. Α, ah, περνάει και bootcamp training. Bootcamp ακραίο όμως. Okay. Άρα τώρα, ποιο σαμάνο τώρα. Έχουμε κάνει ένα σεμινάριο, πήγα εγώ και έκανα πέντε μαθήματα και θα βγω εγώ να πω ότι είμαι σαμάνα. Όχι, ρε παιδιά. Να, το να ξέρει τη θεωρητική τη γνώση και να έχει καταλάβει πώ περίπου λειτουργεί η ενέργεια είναι ένα κομμάτι και άλλο κομμάτι. Εγώ ξέρω όλο αυτό, έχω όλο αυτό το background ας πούμε και έρχομαι και σου κάνω soul retrieval. Άλλη δουλειά αυτή. Α, πολύ σοβαρή και πολύ επικίνδυνη και για μένα. Ε, βέβαια. Γιατί ε, ναι, γιατί χαθίσω... εγώ μπαίνω και ταξιδεύω, δεν ξέρω πού. Όχ, oh, ωραία. Σε κάλυψα κάπως. Με κάλυψες. Ωραία. Ε, περιμένω το σεμινάριο. Ε, ναι. Κι εγώ. <laughs> για να εντοπίσω και τα δικά μου. Ναι. Ε, 22 Οκτωβρίου στο Μπούμπα... Μπούμπα Bistro Exotic. Μπούμπα Bistro Exotic. Μ' άρεσε. Yeah. Σε ευχαριστώ. Yeah. Power Animal. Τρίπαρα τώρα με όλα αυτά. Ναι, το ξέρω. Σε βλέπω. Ναι. Πάω να συσκεφθώ. Πήγαινε να συσκεφθεί με την ομάδα και έχει μαζί και το ψυχοκομπρεσέρ. το ψυχοκομπρεσέρ. Είναι το νέο μου δώρο. Είναι το νέο μου εργαλείο κομπρεσέ Σαν τελεμάρκετινγκ του Αμάνι, είμαστε αγάπη. Να σου πω τι είπε. Τι είπε πάλι αυτό. Να σου πω, σε κλείνω εδώ. Δεν αντέχω άλλο. Θα πω κι άλλα τώρα να ξέρει. Μην πει, μην πει. Λοιπόν, χαιρετούμε. Χαιρετούμε. Ήμασταν τα Soul Stories με την Κάλλη. Και τον Άλεξ. Ε, μα βρίσκεται σε όλε τι πλατφόρμε για podcast, κυρίω στο pod.gr. Σπίτι μα. Σπίτι μα και στα social media. Και από εμά, γεια σου κόσμε. Και γεια σου εξώ κόσμε Ήταν το podcast Soul Stories με την Κάλλη Λεβίζου και τον Άλεξ Κάβδα από το pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.